Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγεία. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον Νέο Κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίο έχει το λόγο. Καλησπέρα σα. Έω σήμερα, περισσότερα από 2.585.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότεροι από 705.000 συνανθρωποί μα, που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 7 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μα. Ο συνολικό αριθμό των κρούσματων είναι 2.408, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 573 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι και 1.124 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 55 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 15 είναι γυναίκες, το 27,3% και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 51 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. <κυρίζει> Συνολικά οι θάνατοι παραμένουν 121 σε όλη τη χώρα. Οι 32 ήταν γυναίκε και οι υπόλοιποι άντρε. Η διάμεση ηλικία των θανάτων στους πολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 56.944 κλινικά δείγματα. Όπω είπαμε χθε, αυτός ο ταχαίως μεταδιδόμενος ιός δεν κάνει διακρίσει και μπορεί να προσβάλλει τόσο τις μεταναστευτικές όσο και τις τοπικέ κοινότητες. Είναι ζήτημα λοιπόν ζωτική σημασία γρήγορα να διαγιγνώσκεται σε περιοχέ που διαβίουν ευάλωτε ομάδε και να γίνεται η χνηλάτηση των επαφών και περιορισμό μετάδοσης μετάδοση τη νόσου, όπω έγινε και στην δομή φιλοξενία για την οποία ακούσατε εχθέ. Η έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών τη λίμωξη από τον ιό συνεχίζεται και σε αυτήν συμβάλλουν επίση ιατρικέ ειδικότητε που δεν φαίνονται εκ πρώτη όψου να εμπλέκονται στη διάγνωση τη λίμωξη, όπω οι παθολογονατόμοι. Που είναι υπεύθυνη για τη διάγνωση πολλών νόσων, κυρίω καρκίνων, με την εξέταση ιστικών δειγμάτων. Πολύ πρόσφατα είδε το φω δημοσιότητα σε ένα από τα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά, μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο τη Ζηρήχη, σχετικά με την εξέταση ιστικών δειγμάτων από ασθενεί που έπασχαν από τη νέα νόσο. Η μελέτη έδειξε την εντόπιση του ιού στα ενδοθυλιακά κύτταρα των αγκύων πολλών οργάνων, όπω η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ύπαρ και το έντερο. Και την επαγωγή θανάτου σε αυτά τα κύτταρα, προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου, λόγω της παρουσίας του ιού. Το έβριμα αυτό αναμένεται να μας βοηθήσει πολύ στη διαλέυκανση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό και στο γιατί αυτός ο ιός κάνει αυτή την πολυσυστηματική μορφή όπου ε, κατά κάποιο τρόπο προσβάλλει πολλά όργανα ταυτόχρονα. Σήμερα στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγεία συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και συζητούνται ακόμα, όπω η στρατηγική άρση των μέτρων και έγιναν τοποθετήσει από επιστήμονε τη Επιτροπή και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία και συζητήθηκε στα πλαίσια αυτά και η στρατηγική επιδημιολογική επιτήρηση. Από δύο διαφορετικέ μαθηματικέ εκτιμήσει επιβεβαιώνεται η σταθεροποίηση του ΡΟΜΗΔΕΝ πολύ κάτω από το 1 στην ελληνική επιδημία. Οι στόχοι τη επιτήρηση παραμένουν η παρακολούθηση τη πορεία τη επιδημία, τη γεωγραφική εξάπλωση και τη σοβαρότητα του ιού στον πληθυσμό μα. Μα ενδιαφέρει το φορτίο τη νόσου, μα ενδιαφέρουν οι τάσει επιδημία στον χρόνο και μα ενδιαφέρει η χρήση αυτών των δεδομένων για τον πολύ σημαντικό στόχο να προβλέπουμε την πορεία τη καμπύλη τη επιδημία. Έτσι, θα μπορούμε να έχουμε σωστή εκτίμηση και αποτίμηση για τα μέτρα μα και την άρση τους σε πολύ σημαντικέ παραμέτρου όπως η επάρκεια του συστήματος υγείας και φυσικά να υπάρχει και ορθή επιλογή των κατάλληλων χρονικών σημείων στα οποία πραγματοποιούνται οι αλλαγέ στα μέτρα. Φάνηκε λοιπόν από αυτή την αναλυτική συζήτηση που ακόμα συνεχίζεται ότι τα μέτρα μας έδρασαν και ατομικά τα περισσότερα, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοση της νόσης στην κοινότητα, αλλά και συνολικά όλα μαζί, στο να μειώσουν 80% και πάνω τη διασπορά της νόσης στην κοινότητά μας. Ένας άλλος στόχος επιτήρησης Παραμένει η ανείχνευση και ο περιορισμό επιδημιών σε νοσοκομιακού χώρου, σε χώρου φροντίδα ευπαθών ομάδων ή σε χώρου φιλοξενία ευάλωτων ομάδων ή κλειστέ κοινότητε, ώστε να προστατευτούν οι ασθενεί, οι επαγγελματίε υγεία, οι ευπαθεί και οι ευάλωτε ομάδε. Ένα τελευταίο λόγο για τον οποίο συνεχίζουμε αυτή την επιτήρηση είναι η παρακολούθηση τυχών υιογενών αλλαγών. Για επιδημιολογικού λόγου, αλλά και για πραγματικού λόγου, γιατί τυχόν αλλαγέ θα είναι ιδιαίτερα σημαντικέ όταν θα αναπτυχθεί εμβόλιο. Σχετικά με τα σχολεία, συνεχίζεται η ειδική συζήτηση στην Επιτροπή μα. Ε, θα ισχύσουν αυτά που σα είπα και χθε. Δεν θα πάρθει κάποια απόφαση ή εισήγηση ειδική σήμερα. Αυτό θα γίνει με ειδικό τρόπο, με βάση την πορεία τη επιδημία, ώστε να προστατεύεται η υγεία των παιδιών, του οικογενειακού του περίγυρου, των ευπαθών ομάδων και όλη τη κοινωνία. Σχετικά με μέτρα που αφορούν σε δομέ υγεία, όπω παραδείγματι η λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τακτικών οπω παραδειγματι η λειτουργια τακτικων εξωτερικων ιατρειων και τακτικων χειρουργείων. Σε 24 ώρες θα υπάρξει τοποθέτηση της Επιτροπής, όπως και για τη λειτουργία των σχολείων, θα υιοθετηθούν οδηγίες με ειδικά κριτήρια ιεράρχηση, τα οποία θα αξιολογούν οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμόξεων, σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, αλλά και της κανονικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η χρήση φασμάτινων μασκών από το γενικό πληθυσμό και ειδικού πληθυσμού για τη φάση τη σταδιακή και ελεγχόμενη άρση των μέτρων, τη φάση δηλαδή η οποία θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή συζήτησε σοβαρά το ενδεχόμενο χρήση τη μάσκα, η οποία θα γίνεται σαν μια σύσταση αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την οδηγία του ECDC, θα αφορά κλειστού χώρου τη κοινωνία μα και θα γίνεται με ειδική αναγνώριση των κινδύνων και τη ψευδέ ασφάλεια που μπορεί να προκύψει από μαζική χρήση των μασκών και φυσικά μετά από ειδική εκπαίδευση. Θα ακολουθήσουν ειδικέ οδηγίε τι επόμενε δύο μέρε. Επίση, στην Επιτροπή συζητείται αυτή τη στιγμή η στρατική χρήση εργαστηριακών δοκιμασιών και η επέκταση των κριτηρίων ελέγχου, για την οποία θα σα ενημερώσω αύριο, καθώ και η επανεξέταση τη ευρεία χρήση των ταχύων τεστ αντισωμάτων και των κριτηρίων με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια τεστ σε επιδημιολογικέ μελέτε. Θέλουμε να μην κατά κάποιο τρόπο ε, οδηγηθούμε σε παρόμοιε καταστάσει με αυτέ που έζησαν άλλε χώρε και να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστε δοκιμασίε αντισωμάτων για επιδημιολογικού σκοπού. Ο αγώνα όλων μα συνεχίζεται με αισιοδοξία, με την καλή τήρηση των κανόνων υγιεινή και των μέτρων σε όλε μα τι δραστηριότητε αυτή τη στιγμή, ώστε να προχωρήσουμε με ασφάλεια και στην επόμενη φάση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καραταλιάς. Καλησπέρα σα για την πολιτική προστασία. Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλου ότι τι τελευταίε εβδομάδε έχουμε πετύχει πολλά και κάθε ημέρα που περνά μα φέρνει πιο κοντά στο στόχο μα. Πρέπει όμω να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα που όλοι τώρα περιμένουμε την έναρξη τη συζήτηση σύντομα για την όποια σταδιακή άρση των μέτρων. Και αυτό γιατί, όπω επαναλαμβάνουμε συχνά, ό,τι έχουμε πετύχει μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί. Και αν κάποιοι λίγοι δύσπιστοι μπορεί να θεωρούσαν ότι είμαστε υπερβολικοί και πω κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Νομίζω τα καθημερινά γεγονότα του διαψεύδουν. Όπω γνωρίζετε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τι προηγούμενε ώρε και αντιμετωπίζουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά στην περιοχή στο Κρανίδι. Δεν έχω κάτι περισσότερο να ενημερώσω από αυτά τα οποία ήδη μετά τι αλλεπάλληλε συσκέψει έχω ενημερώσει. Αυτή τη στιγμή επιστρέψαμε με 177 δείγματα τα οποία είναι σε φάση επεξεργασίας αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια. Αφορούν σε 177 δυνητικές επαφές high ή low risk και των φιλοξενούμενων στη δομή και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να σταθμίσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τα μέτρα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε πάρει. Θέλω να επαναλάβω, να κάνω έκκληση και παράκληση σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν στο σπίτι, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την υγεία ε, των ε, ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αν υπάρχει οποιαδήποτε διασπορά να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή δεν θα είναι εκτεταμένη. Από εκεί και πέρα ε, παρακολουθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Υγείας τα πραγματικά δεδομένα και αν αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι μια δυναμική κατάσταση στην οποία κάθε νέο δεδομένο... Μα βοηθάει να πάρουμε τι αποφάσει για το επόμενο βήμα. Επίση, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακύριο μέχρι τι 27 Απριλίου. Αυτό, σε καμιά περίπτωση, δεν σημαίνει ότι λήγουν στι 28 Απριλίου και ότι από την επόμενη Τρίτη επιστρέφουμε στου γνώριμου ρυθμού. Η επιστροφή θα είναι σταδιακή. Και βέβαια, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα. Όπω έχουμε πει αρκετέ φορέ, στου επόμενου μήνε. Θα χρειαστεί πολλέ φορέ και ανάλογα με τι εξελίξει είτε να πατάμε φρένο είτε να επιστρέφουμε στη λήψη κάποιων περιοριστικών μέτρων εφόσον προκύπτουν επιδημιολογικά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση πάντα στη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Οδηγό μα ήταν και είναι αποκλειστικά η προστασία τη ζωή των πολιτών. Και σε αυτό δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, κανένα εφησυχασμό. Αν υπάρχει κάτι που διδάσκει η εμπειρία το κρανίδι, είναι το πόσο μεταδοτικό είναι αυτό ο ιό. Και το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να γίνει η ζημιά αν χαλαρώσουμε και κυρίω αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και οι κανόνε υγιεινή που πρέπει να ακολουθούμε στο εξή. Η κυβέρνηση μεθοδικά και λαμβάνοντα υπόψη όλα τα δεδομένα, επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο την ώρα που πρέπει θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργό. Όπω και για την εφαρμογή των μέτρων, έτσι και για τη στεδιακή άρση του, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει έγκυρη, υπεύθυνη, καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε κάθε βήμα. Πρέπει να είναι σαφέ ότι το μόνο μέτρο που έρεται από την επόμενη εβδομάδα είναι ότι στι 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα υποθυκοφυλακεία έμιστα αλλά και άμιστα. Επίση, ανοίγουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένε διαδικασίε, όπω για παράδειγμα εκείνε των συνενετικών προσημειώσεων. Σημειώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση των όποιων φαινομένων συνοστισμού, η διαδικασία συνενετικών προσημειώσεων θα είναι μέσω των γραμματιών χωρί τη συμμετοχή των διαδίκων. Θα ήθελα επίση να υπενθυμίσω ότι για την αποφευθεί ο συνοστισμό τη τράπεζε, οι συντάξει και αυτό το μήνα θα καταβληθούν σε διαφορετικέ ημερομηνίε. Συγκεκριμένα, μέρο των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΟΤΕ και των Τραπεζών έλαβαν τι συντάξει σήμερα 22 Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι θα τι λάβουν στι 24 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΑΜΚΑ του. Οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ θα λάβουν τι συντάξει 27 Απριλίου, οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, του Δημοσίου τη ΔΕΗ και του ΕΤΑΠ των μέσων μαζικής ενημέρωσης 29 Απριλίου. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, η προσπάθεια μα ναι, αποδίδει. Το αποτέλεσμα όμω είναι ακόμα εύθραυστο. Γι' αυτό και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και ο τρόπο για να το πετύχουμε είναι ένα. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα, συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά τι οδηγίε των ειδικών. Τόσο τώρα, όσο και κατά τη διάρκεια τη σταδιακή άρση του. Πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Όσο κουραστικό, όσο δύσκολο και αν φαίνεται κάποιε στιγμέ αυτό. Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να βγούμε επιτέλους νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Φουσέκη από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Απέναντι στην προοπτική σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο αύξηση των κρουσμάτων. Οι περιορισμοί θα έρονται για χρονικό διάστημα 14 ημερών, ώστε να υπάρχει έλεγχο τυχών επιπτώσεων, καθώ δεν υπάρχουν αξιόπιστα τέστα αντισωμάτων. Περιπτώσεις όπως το κρανίδι επηρεάζουν το χρόνο άρση των μέτρων. Είναι δύο-τρία πράγματα διαφορετικά. Να πούμε εδώ ότι πρώτον με βάση τις μαθηματικές μας εκτιμήσεις... οι οποίες είναι πάρα πολύ ασφαλείς και βασίζονται και στα πραγματικά καταγεγραμμένα κρούσματα... και στις νοσηλίες και στους θανάτους... και, και στο πώς τα μέτρα επηρέασαν την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας... Έχουμε φτιάξει προβλέψεις για το πώς μπορεί να επηρεαστεί η καμπύλη της επιδημίας. Αυτό που είπα στην ανακοίνωση. Ε, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι με μεγάλη ασφάλεια που βασίζεται στα μαθηματικά μπορούμε να πούμε ότι σε 7 ή σε 15 μέρες ανάλογα με τους αριθμούς που θα καταγράφουμε μετά τη χαλάρωση ας πούμε, ενός μέτρου ε, περιμένουμε να δούμε αυτό και αυτό στις νοσηλίες, στις ΜΕΘ, ε, στην πορεία του ιού στη χώρα. Ε, αυτό λοιπόν όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ε, βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και ανά 7 ή 15 μέρες. Ιδιαίτερα όσο περισσότερα δεδομένα έχεις και γι αυτό θα βοηθήσει και ο πιο μαζικός εργαστριακός έλεγχος και τα κριτήρια του οποίου συζητούμε τώρα στην Επιτροπή, ε, θα μας βοηθήσει να παίρνουμε ακόμα πιο σαφή εικόνα για το τι θα ακολουθήσει, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσει και πιο γρήγορα. Οι 15 μέρε είναι ένα όριο, για άλλου είναι 21. Όσο περισσότερο ακρίβεια έχει στα δεδομένα σου και όσο περισσότερο καλή καταγραφή έχει πορεία τη επιδημία στη χώρα, τόσο μπορεί να μειώνει και αυτό το διάστημα και να το φτάνει και στι 7 μέρε. και όσον αφορά το τρίτο, αν γεωγραφικά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια ή αν υπάρχουν τοπικέ αναζωοποιρώσει σε κάποιε συγκεκριμένε περιοχέ, και το ζήσαμε αυτό στην πρώτη φάση της επιδημίας και αντιμετωπίσαμε τέτοιε εξάρσεις. Θα θυμάστε όλη την εισαγωγή κρουσμάτων από κάποιε περιοχέ ε, εκτό Ελλάδος. Ε, ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι μπορεί να επηρεάσει την, την εφαρμογή ή την, τα καινούργια μέτρα σε κάποιε περιοχέ, ιδιαίτερα αν έχει μαζικέ εισαγωγέ κρουσμάτων ή μαζικέ επιδημίε, οι οποίε αφορούν όμω και την κοινότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο ε, μια κλειστή δομή ε, να και μια επιδημία τέτοιου τύπου να περάσει και στην κοινότητα και από την κλειστή δομή καμιά φορά. Ε, οπότε θέλει προσοχή. Νομίζω θα υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια ε, και θα παρακολουθούμε την εικόνα και σε όλη τη χώρα. Είναι σαφές ότι αυτή την πρώτη φάση της επιδημίας ήταν πιο μαζική ε, η επέλαση της επιδημίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην περι... Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και στην ε, Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν όλες οι άλλες περιοχές. Θα δούμε πώς θα ε, είναι τα πράγματα στο μέλλον και πιστεύω ότι ε, θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Θα έχουμε πολύ περισσότερη εμπειρία. Ε, μαζέψαμε πάρα πολύ εμπειρία από αυτή την πρώτη φάση και πολύ περισσότερη ετοιμότητα, σαν σύστημα υγεία, σαν πολιτεία, σαν ηγεσία, ε, να αντιποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσει που έχουν τέτοιε τοπικές επιδημίε με αυτό το νέο ιό. Κυρία Χαραλαμπάκο, από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κύριε καθηγητά, έχουμε ακούσει για παραπάνω από μία προτάσει ω προ το άνοιγμα των σχολείων. Ποια είναι η δική σα εισήγηση και ποια είναι η τοποθέτησή σα ω προ την ασφαλέστερη έναρξη των μαθημάτων, καθολική έναρξη ή σταδιακά ανατάξη. Νομίζω παρακολουθούμε τι εξελίξει σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και φαντάζομαι απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Ακούω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. είναι σαφέ μένα ότι τα παιδιά. Κινδυνεύουν λιγότερο. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν ακόμα λιγότερο. Ε, ο ρόλο του στη διασπορά και στη μετάδοση νόσου δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο από διεθνεί μελέτε. Εγώ έχω τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ότι η κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει από τι λιγότερο ευπαθεί ομάδε, όπω είναι τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά είμαι μέλο μια επιτροπή, το συζητούμε. Τα κριτήρια ε, αν, του αν θα ανοίξουν τα σχολεία ή όχι εξαρτώνται. Πάρα πολύ και από το τι επηρεάζεται και τι ακολουθεί αυτό το άνοιγμα των σχολείων, ε, τι οικογένειε που υπάρχουν από πίσω, το αν οι οικογένειε αυτέ έχουν ευπαθή ομάδα, όπω είπα και χθε, ε, στον περίγυρό του, το αν δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθηση των μαθημάτων με τον τρόπο που γινόταν έω τώρα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή έκθεση ευπαθών ομάδων, το αν υπάρχει τρόπο αυτέ οι ευπαθεί ομάδε να απομακρυνθούν από τον οικογενειακό περίγυρο σε ένα πιο ασφαλέ περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι έγινε και με μαζικό τρόπο και σε αυτή την πρώτη φάση τη επιδημία. Άρα είναι πολλοί παράγοντε. Ε, αυτό που έγινε σήμερα είναι συζητήσαμε το, το πόσο επέδρασε το κλείσιμο των σχολείων, αν μπορεί αυτό να αποτυπωθεί με κάποιο νούμερο, κάποιον αριθμό, στην όλη αντιμετώπιση της πανδημίας. Φαίνεται ότι είχε μια επίδραση, ε, είπα σας είπα συνολικά ότι όλα τα μέτρα μαζί δούλεψαν σε ένα περίπου 80% και πάνω. Φαίνεται ότι υπήρχε μια επίδραση εκεί της τάξης 15-20% κάπου εκεί, ε, χωρίς με 100% να μπορεί να το πει κανείς. Ε, θα δούμε ε, και έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα μαθηματικό εργαλείο το πώ το άνοιγμα των σχολείων, εάν αυτό κρυθεί και υπάρξει αντίστοιχη εισήγηση από την Επιτροπή τι επόμενε 48 ώρε, θα επηρεάσει την πορεία τη επιδημική καμπύλη στη χώρα μα, ε, πολύ γρήγορα. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον αυτή να το πούμε. Ε, άρα, έχουν υιοθετηθεί αντίστοιχε στρατηγικέ σε άλλε χώρε με χειρότερου αριθμού από του δικού μα. Εμένα δεν με βρίσκει αντίθετο μια τέτοια στρατηγική, αλλά θα περιμένω και την συνολική τοποθέτηση τη Επιτροπή. Πρέπει να ισχυθούμε όλοι μαζί, δεν πρέπει να βιαστούμε. Ο καθένα μα έχει την ατομική του ευθύνη και τοποθέτηση για κάποια πολύ σημαντικά μέτρα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία αυτή η εισήγηση, δεν θα είναι κάποια δικιά μου τοποθέτηση και μόνο. Η κυρία Γεωργαντά από την εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Πώ θα διασφαλιστεί ότι την επόμενη μέρα θα τηρούνται βασικά μέτρα προφύλαξη, σε ιδιωτικέ επιχειρήσει και σχολεία. Σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπου άνοιξαν τα σχολεία, η παράδοση των μαθημάτων γίνεται σε ανοιχτού χώρου, οι σχολικέ αίθουσε έχουν αναδιαταχθεί, οι μαθητέ εισέρχονται από διαφορετικέ εισόδου. Στην Ελλάδα, πολλά σχολικά κτίρια έχουν κοινό προάβλιο για γυμνάσιο και λύκειο. Πώ θα γίνει η επάνωδο, Ναι, όλα αυτά ανήκουν σε αυτό που συζητούσαμε σήμερα και συνεχίζουμε να συζητάμε και θα συζητήσουμε και αύριο. Είναι τα ειδικά κριτήρια με τα οποία θα μπορούσε να γίνει. Ένα άνοιγμα των σχολείων και οι ειδικέ προποθέσει, οι οποίε φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν αναιρούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινή. Και μάλιστα, νομίζω ότι έχουν γίνει και έχουν αρχίσει να γίνονται συνείδηση και των μικρών παιδιών τα μέτρα υγιεινή όλη αυτή την πρώτη φάση. Ήταν ένα από τα κύρια ωφέλη που πήραμε σαν κοινωνία που πήραμε σαν α, οικογένεια, που πήραμε στην καθημερινότητά μα, η χρήση των μέτρων υγιεινή. Και δεν πρέπει να τονίσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και χθε, ότι όλο αυτό το πλαίσιο τη επανόδου μα στη μερική κανονικότητα θα γίνει με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινή. Με αυστηρή τήρηση, ακόμα και η μάσκα. Ε, η οποία, για την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αρχική σύσταση και συζητούμε τις προδιαγραφές με τις οποίες θα, θα, θα την, θα την εισηγηθούμε, δεν γίνεται θα θυμάστε ότι εμεί οι ίδιοι είπαμε πριν λίγε εβδομάδε να μην γίνει ευρέω, γιατί βλέπαμε τη, μείωδο, τη μείωση τη επιδημίας στην, στην, κοινότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε σαν ένα επιπρόσθετο μέτρο ε, για να καλύψουμε και αυτό το ενδεχόμενο μεταφορά του ιού από κάποιον ο οποίο είναι ασυμπτωματικό σε έναν άλλο, σε ένα κλειστό χώρο, να μην δώσουμε καμιά ευκαιρία σε αυτό το ιό, όσο δυνατόν λιγότερε ευκαιρίε σε αυτό το ιό να μεταδοθεί. Αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή. Έτσι, η ψευδέστηση ασφάλεια μια μάσκα, η ψευδέστηση τη ασφάλεια ε, ε, ενός ενό μέτρου το οποίο αφορά και μόνο την απόσταση χωρί να τηρείται τα μέτρα υγιεινή, δεν, δεν, σε βοηθά. Ε, Θεωρώ ότι πιθανώ όλοι να πρέπει να έχουμε στην τσέπη μα ένα αντισηπτικό μαντιλάκι, ένα αντισηπτικό υγρό και να πλένουμε πολύ καθαρά τα χέρια μα. Είναι αδύνατο να διανοηθώ και το λέει και το Ευρωπαϊκό Συντησί, να χρησιμοποιεί κανεί μάσκα χωρί να έχει βάλει πρώτα αντισηπτικό στα χέρια του. Ή να την βγάζει χωρί να έχει βάλει πρώτα αντισηπτικό στα χέρια του, να έχει πλύνει καθαρά τα χέρια του. Γιατί η επαφή με το πρόσωπο είναι κύριο μήνυμα. Το οποίο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αλλάξει όταν χρησιμοποιεί κανεί μια εφασμάτινη μάσκα με λάθο τρόπο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το διάλειμμα των σχολείων φυσικά και θέλει προσοχή. Βλέπετε ότι τα, το να μπαίνουν τα παιδιά από διαφορετικέ πόρτε, πιστέψτε με, είναι θέματα που μα απασχολούν και εμά. Δεν είναι κάτι που, αν αποφασιστεί, θα αποφασιστεί ελαφρά την καρδία ή χωρί κανόνε. Θα γίνει με κανόνε. Και οι κανόνε θα είναι πολύ προσεκτικοί και θα αφορούν φυσικά και τα μέτρα υγιεινή και σε αυτού του χώρου, και στου χώρου εργασία και στα σχολεία, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε πω η επαναλειτουργία των σχολείων θα σημαίνει ουσιαστικά την επάνωδο στην κοινωνικο-οικονομική κανονικότητα και κατ' επέκταση στη σταδιακή οικοδόμηση τη ανοσία τη κοινότητα, που όπω μα έχετε πει θα βοηθήσει σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα κορονοϊού στη χώρα μα. Νομίζω είναι όλα τα μέτρα έχουν την οικονομική και την κοινωνική παράμετρο και την παράμετρο τη δημόσια υγεία. Εμά μα ενδιαφέρει σαν επιστήμονε η δημόσια υγεία. Για τα οικονομικά μεγέθη και τι επιπτώσει τη άρση ή τη χαλάρωση ή τη τοποθέτηση νέων περιοριστικών μέτρων, τοποθετούνται άλλε ομάδε. Εμεί τα εξετάζουμε και αυτά, αλλά δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημόσια υγεία. Νομίζω για εμά αυτή τη στιγμή αυτό έχει την καθοριστική σημασία και νομίζω αυτό ακολουθήσαμε τώρα ως πολιτική και δεν διαψευστήκαμε. σίγουρα το άνοιγμα των σχολείων συνοδεύεται από ένα σημαντικό. Οικονομικό όφελο για κάποιε νέε οικογένειε, ανθρώπου που έχουν τι δουλειέ του και οι οποίοι έμεναν σπίτι για να προσέχουν τα παιδιά του. Ε, πιστέψτε με, είναι σημαντικό, σημα, πολύ σημαντική παράμετρο, αλλά εμάς μας μα ενδιαφέρει περισσότερο ε, η δημόσια υγεία και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό ε, στη δημόσια υγεία, στην επάρκεια του συστήματο υγεία, σε ευπαθεί ομάδε που θα είναι σε αυτόν τον περίγυρο. Το είπα και προηγουμένω. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Κυρία Παπαδομαρκάκη από την εφημερίδα φιλελεύθερο και το liberal.gr. Καθώ τα νέα κρούσματα φθήνουν και τα καινούρια περιστατικά είναι πλέον εστιασμένα σε οριοθετημένε χωροταξικά περιοχέ, μπορούμε πλέον να αισιοδοξούμε ότι περιορίσαμε τον ιό δραστικά και δεν υπάρχει πλέον στην κοινότητα, ή χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε. Την επόμενη μέρα, πώ θα αποφύγουμε δεύτερο κύμα από πιθανά εισαγόμενα περιστατικά, όταν το σύστημα υγεία θα έχει ανοίξει και θα καλύπτει τακτικά περιστατικά. Θα υπάρξει νοσοκομείο μόνο για τον κορονοϊό στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, μπορεί να τοποθετεί και ο Υπουργό, αλλά να, 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 πω τα, τα δύο-τρία βασικά πράγματα που νομίζω σχετίζονται ε, με την ερώτηση. Ναι, έχουμε πετύχει τη μείωση της επιδημίας. Όλοι μαζί την πετύχαμε. Ναι, έχει μειωθεί η διασπορά στον πληθυσμό και η επιδημία φθήνει, μειώνεται, σβήνει. Μπορεί να φτάσει μηδέν, στο μηδέν, στους μηδενικού αριθμούς, ε, μια τέτοια επιδημία. Σήμερα με πολύ χαρά σας ανακοινώσαμε ότι δεν είχαμε κανέναν θάνατο. Για μας είναι μια τεράστια ανακούφιση αυτό το πράγμα. Να μην μιλάμε εδώ πέρα για θανάτους, να μιλάμε για ζωές που σώζονται. Είναι αδύνατο να σβήσει μια τέτοια επιδημία. Είναι, όταν υπάρχει εισαγωγή της επιδημίας από άλλες περιοχές, όταν υπάρχει, υπάρχουν μικρές φωτιές, όπω το εγώ που σιγοκαίνε και δεν πάρει κανείς τα μέτρα του έγκαιρα. Τα οποία είδατε, λέγαμε ότι έχει το παραμικρό σύμπτωμα από μόνο σου να αισθάνεσαι ότι είσαι του ιού. Αυτό δεν καταργείται σαν μήνυμα. Ιδιαίτερα όσο παλεύουμε και με την άρση των μέτρων και η αδίποτε χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε πάνω Σε επάνωδο τη επιδημία, την οποία θα παρακολουθούμε με μαθηματικά κριτήρια. Θα παρακολουθούμε με αυξημένο τέστινγκ. Θα παρακολουθούμε με οροεπιδημιολογικέ μελέτε, οι οποίε θα δείχνουν την τυχόν παρουσία του ιού σε περισσότερο και σε μεγαλύτερο βαθμό σε κάποια από τα γεωγραφικά διαμερίσματα τη χώρα, τα οποία μπήκαν και πιο αυστηρά μέτρα. Ο Υπουργό τα ξέρει καλύτερα τα και τα οποία, στα οποία οι άνθρωποι συμμορφώθηκαν. Εκεί μπορεί να δούμε πολύ περισσότερη κυκλοφορία του ιού και με μια μεγαλύτερη συλλογική ανοσία. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή στο να πει ότι μηδένισα, έζησα την επιδημία αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα όσο θα ανοίγει. Και η χώρα και θα, τα μέτρα θα χαλαρώνουν. Θα υπάρχουν και περισσότερε ευκαιρίε διασπορά του ιού από κάποιον ενδεχομένω ο οποίο είναι ασυμπτοματικό ή κάποιον ο οποίο έχει ελαφρά συμπτώματα και τα παρέβλεψε, ω μη όφιλε, να το πω αυτό. Και θα μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίε διασπορά. Γι' αυτό θα είναι η συνεργασία των μαθηματικών, των επιδημιολόγων, των κλινικών γιατρών και οι αντοχέ του συστήματο υγεία από την άλλη φορά. Δεν θέλω να, 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 να τίθεται το ηθικό δίλημα. Ε, το οποίο πιστέψτε με και εμείς το έχουμε πάρα πολύ. Το ότι επενδύω στην σταδιακή συλλογική ανοσία βλέποντας αντοχές συστήματος υγείας. Είναι αδύνατο να μην εκτεθούμε στον ιό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να απομονωθούμε κυριολεκτικά και να μην έχουμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Ε, και νομίζω αυτό είναι ε, στα όρια του αδυνάτου για τις περισσότερες χώρες. Και δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που θα γίνει είναι σταδιακά θα εκτεθούμε στον ιό. Αποφύγαμε σε αυτή την πρώτη φάση το να εκτεθούμε όλοι μαζί. Αποφύγαμε στο να νοσήσουμε σταδιακά, να, να νοσήσουμε όλοι μαζί και να δούμε τραγικά, α, τραγική πίεση στο σύστημα υγείας όπως είδανε φίλε χώρες με αντίστοιχα ε, τραγικά ε, νούμερα στους νεκρούς, στις αγουλιές της ΜΕΘ την ανεπάρκεια δυνατών, να το τονίσω αυτό, συστημάτων υγείας να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα μας αυτό. Και θα προχωρήσουμε έτσι. Αλλά σταδιακά η κοινωνία πρέπει να ανοίξει. Έτσι. Είναι αδύνατον να μείνει περιορισμένος και κλεισμένος και να περιμένεις το πότε θα φτιαχτεί ένα εμβόλιο, το οποίο μπορεί να μην είναι και ποτέ αποτελεσματικό. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτική και πολύ σταδιακή σε αυτή την ελεγχόμενη επάνωδο της χώρας στην μερική κανονικότητα, χρησιμοποιώντας τι μαθηματικές μας εκτιμήσεις και την επάρκεια του συστήματος υγείας. Αυτό είναι η επιστήμη. Έτσι πορευτείχαμε ως τώρα, έτσι θα πορευτούμε και από εδώ και μετά. Σαφέστατα και το σύστημα υγείας θα είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περιστατικά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν εφησυχάζουμε και θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε το σύστημα υγείας για πιθανή δυσμενή εξέλιξη. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πούμε ότι τελείωσε ο κορονοϊός, σταματάμε ή να γκρεμίσουμε ότι χτίσαμε μέχρι τώρα στο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας θα συνεχίσει να ενισχύεται περαιτέρω για να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά αλλά ταυτόχρονα θα, όπως είπαμε ήδη τις προηγούμενες ημέρες, θα ξεκινήσει να επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς με συγκεκριμένους κανόνες, με όρους και προϋποθέσεις. Ανά πάσα στιγμή θα είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση και ναι, θα υπάρχουν και δομές οι οποίες θα λειτουργούν συνέχεια αποκλειστικά για τον COVID. Η κυρία Τσιβίκα από το mononews.gr Κύριε Τσιόδρα, σύμφωνα με στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η COVID-19 μπορεί με να προκαλεί ανάπτυξη αντισωμάτων αλλά η ανείχνευσή του στο αίμα δεν συνεπάγεται αυτομάτω ανοσία εναντίον του SARS-CoV-2. Κατά συνέπεια, δεν είναι ενδεικτική ούτε των πιθανοτήτων που έχει κανεί να ξαναμολυνθεί από τον ιό. Από την άλλη πλευρά, στα αρχικά στάδια τη λίμωξη, οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν ανοιχνεύουν το 100% των μολυσμένων. Με βάση αυτά τα στοιχεία, πόσο αξιόπιστο και ασφαλέ μπορεί να είναι το λεγόμενο υγειονομικό διαβατήριο με το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικέ πηγέ, θα ταξιδεύουν οι τουρίστε στην Ελλάδα. Ναι, νομίζω ότι ο δημοσιογράφο θέτει αυτό το θέμα τη επιστημονική αβεβαιότητα για το θέμα των αντισωμάτων και το αν προξενούν ή όχι ανοσία σε κάποιον που τα έχει. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι από τα δεδομένα από άλλου κορονοϊού θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανοσία σε αυτού του ανθρώπου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τώρα, το, το, το θέμα. Ε, το αν επιβεβαιωθεί αυτό, θα το δούμε στι μελέτε που θα ακολουθήσουν του επόμενου μήνε. Νομίζω ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία διατηρεί την επιφυλάξει του, γιατί θέλει να μιλάει πάντα εκ του ασφαλού και ε, έτσι έχει κινηθεί μέχρι τώρα σε αυτή την επιδημία και σε άλλα θέματα. Και νομίζω ε, είναι σωστό να μιλάμε εκ του ασφαλού και να μην προτρέχουμε σε προβλέψει για το τι σημαίνει ή όχι η όχι παρουσία αντισωμάτων. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επιστημονικά δεδομένα ότι αυτοί που έχουν περάσει την νόσο έχουν ξανακολλήσει. Κάποιοι από αυτούς ε, 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 εξακολουθούν να έχουν θετική παρουσία του ιού με τις εργαστηριακές, ε, μοριακές εργαστηριακές τεχνικές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι πολύ. Είναι λίγοι άνθρωποι που διατηρούν θετική την ανείχνευση του ιού για ένα μήνα. Ε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν σημαίνει δυνατότητα να μολύνεις τους άλλους. Μάλλον δεν σημαίνει δυνατότητα να μολύνει του άλλου με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα από πολύ αξιόπιστες επιστημονικέ ομάδε που δουλεύουν στη Γερμανία. Ε, θέλω να πω εδώ όμω ότι θα προβλέπω ότι θα χρησιμοποιείται συνδυασμό των δύο στο μέλλον, τόσο του μοριακού διαγνωστικού ελέγχου, όσο και του αντισωματικού ελέγχου, στην προσπάθεια να. Γρήγορα να ανιχνεύσει ένα περιστατικό και να το ιχνηλατήσεις, να ιχνηλατήσεις τι επαφέ του, να το απομονώσει και να διατηρήσει την επιδημία σε έλεγχο στον χώρο στον οποίο την ανιχνεύει. Οι εργαστηριακέ αβεβαιότητε, όσο περνάει ο καιρό, ξεπερνιούνται. Κάποια τεστ αποδεικνύονται πολύ περισσότερο αξιόπιστα από άλλα. Ήδη έχουμε κάποια προκαταρτικά δεδομένα από τι ευρωπαϊκέ αρχέ για κάποια ταχαία τεστ και θα δούμε ακόμα περισσότερα. Και ο μοριακό έλεγχο παραμένει αυτή τη στιγμή ο πιο αξιόπιστο εργαστριακό έλεγχο για να ανοιχνεύσει κανεί την όσο, ακόμα και αν δεν την ανοιχνεύει στην περίοδο υπόαση, ακόμα και αν έχουμε και στην πατρίδα μα είχαμε αρχικά αρνητικό έλεγχο, ο μετά επιβεβαιώθηκε. Και αυτό είναι σημαντική, σε όλη την κλινική ιατρική ή παρακολούθηση του ασθενού. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι αν έχει μια αμφιβολία να επανελέγχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο διαβατήριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον ε, με τα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι. Άλλο τι ακούτε και για τι πολιτικέ τοποθετήσει, νομίζω ε, από ξένα κράτη πάντα το τονίζω. Έτσι, ε, ότι θα υπάρξει κάποιο διαβατήριο που θα σου δίνει την ελευθερία να πηγαίνει από κάποιο χώρο σε κάποιον άλλο. Το διαβατήριο πάντα είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Είναι η απομόνωση όταν έχω τα συμπτώματα. Είναι ε, η τήρηση της υγιεινής των χεριών σε κάθε μας μικρή δραστηριότητα. Όταν τα τηρείς αυτά, και το είδαμε, πιστέψτε με φέτος, εγώ πιστεύω ότι μέρο ε, μέρος της μείωσης της γρήπης στην πατρίδα μας ήταν γιατί τηρήσαμε και τα μέτρα για τον κορονοϊό. Θα δείτε ότι θα επιδράσει ευεργετικά και σε άλλες ιώσεις που μας ταλαιπωρούν. Όλη αυτή η αλλαγή στη φιλοσοφία μας. Άρα αυτό θα είναι το διαβατηριό μας για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.